Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, απολύτως αιτιολογημένα, για το ένα και τελευταίο μέτρο στήριξης της νησιωτικότητας που υπάρχει στη χώρα μας. Ένα θέμα το οποίο παραλαμβάνει θέμα επιβίωσης και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να ανοίξει για αριθμό νησιών μικρότερο από το σύνολο. Γιατί δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν τα νησιά, δεν υπάρχει νομική βάση. Είναι γνωστό. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι είναι σωστό. Τουλάχιστον στους περιουσιακούς παράγοντες, σίγουρα στο οικονομικό επιτελείο, κάθε κυβέρνηση, η απόπειρα αυτή και οποιαδήποτε τέτοια ρύθμιση προσκρούει καταρχήν στο Σύνταγμα της χώρας. Βεβαίως και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Και άρα, με δεδομένο ότι δεν επανέρχονται οι συντελεστές, η μαθηματική ακρίβεια, η απόπειρα διαφοροποίησης, πολύ περισσότερο η απευθεία νομοθέτηση και ψήφωση των συμπεριμειωμένων στελεστών ΦΠΑ σε κάποια από τα νησιά μας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να καταρρεύσει το καθεστώς συνολικά. Σήμερα λοιπόν δεν είμαστε εδώ για την οικονομία της Σαντορίνη. Την οποία Μύκονο και Σαντορίνη με κανέναν τρόπο και ποτέ δεν θα σκεφτόταν κανένας μας να αφήσει μόνη της. Και όχι μόνο τον Νότιο Ήλιο. Είναι σαφής, ξεκάθαρη, δημόσια, η ίδια ακριβώς τοποθέτηση για το σύνολο των νησιωτών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Διότι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο, αντιλαμβάνονται το που μπορεί που θα οδηγήσει η συζήτηση που σήμερα είναι σε εξέλιξη, εάν δεν προληφθεί. Θέλω να πιστεύω ότι και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δίνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη μάχη της διατήρησης του σημερινού καθεστώτος στο σύνολο του. Ξέρει η σημερινή κυβέρνηση ότι είμαστε μαζί σε αυτό. Η δική μας αγωνία για την επιβίωση δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να ερμηνεύεται ως κομματισμός. Το κάναμε σταθερά, με ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα, κάναμε σε όλη μας τη ζωή, ενώ την πολιτική ζωή, τη θεσμική, τη συνδικαλιστική ζωή. Το κάναμε σταθερά, με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί ακριβώς προστατεύουμε τη ζωή στα νησιά, το δικαίωμά τους στον χώρο ίσων ευκαιριών. Το 1960 περιγράφηκε στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρώτη. Επαναλαμβάνω, ο καθένας από εμάς σήμερα πιθανότατα να έχει αναπτύξει και κάποια αρνητικά συναισθήματα, άλλοι εντονότερα από κάποιους άλλους. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένει, πιστεύω, στο σύνολο του ελληνικού λαού ως προσανατολισμός. Δεν έχουμε περιθώρια, να βάλουμε σε λειτουργίες ή σε λογικές ενεργοποίησης κοινωνικών αυτοματισμών τέτοια ζητήματα. Το έχουμε δει στην ελληνική πολιτική ζωή πολλές φορές. Έχει οδηγήσει σε δεινά αυτό το λαό, αυτό το τόπο. Ο διχασμός μπορεί να ήταν της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ένα συστατικό της πολιτικής της, για να μείνει χρόνια στην εξουσία και να κρατήσει λαούς υποταγμένους, αλλά εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σήμερα να έχουμε τέτοιες λογικές ενεργοποίησης κοινωνικών αυτοματισμών. Φτωχοί εναντίον πλουσίου, άγωνοι εναντίον κοσμοπολιτών. Αλήθεια δεν ξέρω αν κληθεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ποιο είναι το περιεχόμενο του κοσμοπολιτικού, πώς θα το επιχειρηματολογήσει. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί οι τύχες μας, οι οικονομίες μας, να παίζουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τέτοιους όρους και σε τέτοιο επίπεδο. Και η αξιοπρέπειά μας, η εργατικότητά μας, το μέλλον μας, η συνεισφορά μας, μας υποχρεώνει να παρουσιάσουμε την εκδοχή μας, η οποία είναι και η πραγματική εκδοχή, η οποία είναι και η αλήθεια, είναι και η πραγματικότητα. Η χώρα ούτε πτώχευσε, ούτε βρέθηκε στο σημείο που σήμερα βρίσκεται, από την περιοχή η οποία σε ΑΕΠ,
συμμετέχει με ένα από τα 3 λεπτά. Το ξαναπώ, περίπου 3%. Να ανοιχθώ το όποιο ποσοστό φόρο διαφυγής. Θέλει κάποιος να επιχειρηματολογήσει γι' αυτό. Στο 3% πόσο μπορεί να είναι άνοιχτο. Δεν βρέθηκε η χώρα ποτέ και για κανένα λόγο σε αυτό το σημείο από αυτά τα νησιά. Αντιθέτως, αυτά τα νησιά, τα οποία είναι και μήτρα του ελληνισμού και μήτρα του ελληνικού πολιτισμού, συνεχίζουν να δίνουν σε αυτή τη χώρα την προοπτική, την ελπίδα για το μέλλον της, για την ανάκαμψη που έχει ανάγκη. Τόσο η κοινωνία, όσο και η οικονομία μας, η χώρα μας συνολικά. Και αν ρωτήσουμε σήμερα και τον μέσο Έλληνα, από ποια μία μόνη οικονομική απόφαση, η διπλωματική, η πολιτική, η απόφαση εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση, νομίζω ότι όλοι θα απαντήσουν σε αυτό το οποίο θα συμφωνήσουμε, στην ΑΟΣ. Στην ΑΟΣ που αυτά τα νησιά δίνουν σε αυτή τη χώρα και ζητάνε, απλά και μόνο το σεβασμό της ιδρυτικής συνθήκης αυτού του μεγάλου χώρου που λέγεται Ευρώπη, τη δημιουργία δηλαδή ενός χώρου ίσων ευκαιριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού σας ακούσουμε όλους, καταγράψουμε τα πάντα και μείνουμε άγρυπνοι μέχρι να τελειώσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών μας, η εταίρων μας, όπως θέλετε πείτε το, και την οποία παραλαμβάνω ευχόμεθα πραγματικά να έχει αίσιο τέλος και να λήξει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την χώρα μας. Ευχαριστώ.